καλώς ανταμωθήκαμε στη μεγάλη γιορτή του συλλόγου μας, στην πρώτη μεγάλη εκδήλωση της χρονιάς. Εκ μέρους όλου του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Εμπειρωτών Ανών Ιωσίων, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας απόψε εδώ. Να σας ευχηθούμε καταρχήν για τη νέα χρονιά να έχετε υγεία και προκοπή στις οικογένειές σας και βέβαια καλές απόπειρες. Όπως σας υποσχεθήκαμε το Σεπτέμβρη στην Ηπειρώτικη Βραδιά, στην Κεντρική Πλατεία των Άνων Ιωσίων, μπροστά σε 3.000 κόσμο, ο Σύλλογός μας αναβάθμισε κατά πολύ τα χορευτικά του τμήματα. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε 6 σπουδαίους δασκάλους που διδάσκουν χορούς από όλη την Ελλάδα και όλη την εβδομάδα η αίθουσα του Συλλόγου είναι γεμάτη με χορευτές όλων των ηλικιών. Οι πόρτες μας, εξεπακούετε, είναι πάντα ανοιχτές και σας περιμένουμε να γίνετε μέλη της χορευτικής μας οικογένειας. Ο Σύλλογός μας, ως ένας ζωντανός οργανισμός, πραγματοποιεί διαρκώς δράσεις, εκδηλώσεις, πάρτι και εξορμήσεις για τα μέλη των χορευτικών τμήματων αποκλειστικά από το διάστημα. Θα σταθώ όμως σε δύο σημαντικές στιγμές από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα. Πρώτα, στην εξαιρετική τιμητική επιλογή του Συλλόγου μας να εκπροσωπήσει την Ήπειρο και τον Δήμο Φιλής την παραμονή της πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο. Πολυπληθής αποστολή από τα μέλη της χορευτικής μας ομάδας έψαλε τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος όχι μόνο ενθουσιάστηκε, αλλά μας κάλεσε και του χρόνου να επαναλάβουμε την επίσκεψη. Δεύτερη σημαντική στιγμή αποτελεί η πράβευση του Συλλόγου μας από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος στην πίτα του Ηπειρώτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ακριβώς ένα μήνα πριν. Η κορυφαία ακαδημική οργάνωση ξεχώρισε τη δουλειά που γίνεται στο Σύλλογό μας ανάμεσα σε κατεβάδες συλλόγους μέλης και μας βράβευσε ως το πολυπληθέστερο Σύλλογο της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα βραβείο που ανήκει σε όλους εσάς. Εσείς είστε τα μέλη και η δύναμη του Συλλόγου που το κάνετε με τη συμμετοχή σας και την παρουσία σας ακόμα δυνατότερο. Και ερχόμαστε στη σημερινή εκδήλωση. Το 2019, φίλες και φίλοι, αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες χρονιές στην ιστορία του Συλλόγου. Γνωρίζετε πολύ καλά τις προσπάθειες που πραγματοποίησαν όλα τα Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου προκειμένου να γίνει πράξη το όνειρο της αποκατάστασης της απόκτησης της δικής μας ιδιόκτησης στέγης. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το θέμα αυτό είχε κολλήσει και όλοι βλέπαμε να επιτελές κτίριο φάντασμα. Κανείς δεν πίστευε να τελειώσει ποτέ, διότι υπήρχαν προβλήματα νομιμότητας από την αρχή της κατασκευής του. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα σαν πρόεδρος, έβαλα μαζί με τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο το μεγαλύτερο στόχο για το Σύλλογο, την ολοκλήρωση της στέγης. Και είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα, ενώπιον όλων, να σας ανακοινώσω ότι τον Απρίλιο παραλαμβάνουμε τα κλειδιά της στέγης των Ηπειρωτών. Τα καταφέρατε. Γιατί χωρίς εσάς τίποτα δεν θα γινόταν. Περάσαμε πολλές δυσκολίες και πολλές υποσχέσεις. Δεν το βάλαμε κάτω και δικαιωθήκαμε. Θέλω σε αυτό το σημείο, εκ μέρους όλου του Δέλτα Σίγμα, να ευχαριστήσω όλες τις δημοτικές αρχές που συνέδραμαν στην κατασκευή της στέγης, αλλά κυρίως το σημερινό Δήμαρχο Φιλής, τον Χρήστο τον Παππού, για την καθοριστική συμβολή του στην ολοκλήρωσή της. Οι δράσεις του Συλλόγου δεν σταματούν εδώ. Ήδη προγραμματίζουμε την εξαναβολής μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Τη Σάρτα στο Γεφύρι» το μήνα Ιούνιο και παράλληλα
το χορευτικό μας έχει επιλεγεί να εκπροσωπήσει την Ήπειρο, την Ελλάδα και το Δήμο Φιλής σε δύο μεγάλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Τορόντο του Καναδά και στο Λος Άντζελες της Αμερικής τον μήνα Ιούλιο. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για ακόμη μια φορά για την παρουσία σας εδώ και φυσικά να μην ξεχάσω τους χορηγούς της σημερινής εκδήλωσης.